Γι' αυτό είναι το σημαντικό, γιατί σήμερα είναι ο μεγάλος τελικός και σήμερα έχουμε να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτά τα τελευταία τρία λεπτά που έχουμε πάνω στη σκηνή. Το ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα έχεις ανάμεικτα συναισθήματα και χαράς και ανυπομονησίας και άγχους, που είναι πάρα πολύ λογικό. Βεβαίως να ξέρεις ότι έκανες μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στον ημιτελικό, που αυτό σου δίνει μια όθηση, έτσι, δηλαδή έχεις αυτόματα έναν άσο στο μανίκι. Να, καλά, Νατάλια μου. Και μας άρεσες πάρα πολύ, δηλαδή νομίζω ότι άφησες σε όλη την Ελλάδα πολύ καλές εντυπώσεις. Είμαστε ήδη πολύ περήφανοι, να ξέρεις, όλοι εμείς εδώ. Οπότε περιμένουμε μόνο τα καλύτερα το βράδυ από σένα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ανεξαρτήτως τι θέση θα πάρουμε. Δεν ξέρεις ποτέ, είναι ένας διαγωνισμός και όλα να τρέπονται σε έναν διαγωνισμό. Έχει πάρα πολύ καλά τραγούδια φέτος Eurovision. Εμείς θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας για αυτό. Δηλαδή, αγχωθήκαμε όσο αγχωθήκαμε και όλο το στρες που έχουμε, νομίζω ότι σήμερα το αποβάλλουμε και απλά περνάμε καλά, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Το μόνο που θέλουμε είναι να κάνουμε τους Έλληνες εκείνο το βράδυ να νιώσουν ότι έχουμε δείξει κάτι από Ελλάδα και ότι αντιπροσωπεύουμε εντάξει τη χώρα αυτή στο εξωτερικό, στην Ευρώπη. Πολύ καλό αυτό. Εσύ ποιον φοβάσαι περισσότερο από τους, μην πω αντιπάλους, να πω ότι από τους συναγωνιστές. Δεν θέλω να πω αντιπάλους, ούτε ανταγωνιστές. Δεν βλέπω κανέναν ανταγωνιστικά. Έχουμε ήδη γνωριστεί και έχουμε πλέον γίνει σαν οικογένεια όλες αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ και περνάμε τόσο χρόνο μαζί με όλους. Έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια φέτος, όπως η Γαλλία έχει ωραία. Έχει ωραίο τραγούδι, η Ισπανία έχει, η Γαλλία, η Σουηδία που είναι από τα φαβορί, η Ρουμανία. Νορβηγία, δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι όλα ένα και ένα, πραγματικά. Τα προγνωστικά εκεί, Ελευθερία, τι λένε, τι ακούς, ή προτιμάς να κλείνεις τα αυτιά σου και να μην δίνεις πολύ σημασία στα προγνωστικά? Κοίταξε, δεν θέλω να μου λένε ότι πάμε καλά για να μην αναπαύομαι, αλλά ό,τι και όχι δεν πάμε καλά για να μην με ρίχνεις ψυχολογικά. Γενικά, σε γενικές γραμμές, θα φροντίσει και ένα τραγούδι που αρέσει. Γενικά, δείξαμε αυτό που θέλει να δει κάθε Ευρωπαίος, κάθε Eurofan κάθε χρονιά από την Ελλάδα. Ήθελα να δει ελληνικά στοιχεία και στον ήχο και στην εμφάνιση και είναι κάτι που τους δώσαμε και είναι κάτι που νομίζω που τους έχει κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Τρίγος έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με το show. Εξαιρετική. Έχουμε δείξει, δηλαδή, δεν είναι κάτι συνηθισμένο από άλλες χρονιές. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι την ιστορία της Ελλάδας μέσα από το χορό, μέσα από διάφορα συμβολικές φιγούρες και το στήσιμο όλο. Νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο Κωνσταντίνος και έχει, νομίζω, πολύ τέχνη η σκηνοθεσία έτσι όπως το έχει στήσει. Ελευθερία, νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια τώρα που έχεις και την εμπειρία του ημιτελικού, έζησες αυτό το πράγμα στη σκηνή? Τώρα περιμένεις δηλαδή το βράδυ να τα σπάσεις, όπως λέμε? Ακριβώς. Βασικά ξύπνησα πάρα πολύ καλή διάθεση σήμερα και ανυπομονώ για το βράδυ. Γιατί πλέον έχω ζήσει πώς είναι να είσαι πάνω στο stage με ένα στάδιο που έχει γεμάτο κόσμο. Γιατί πραγματικά είναι σοκαριστικό, μόλις περάσει το πόδι σε πάνω στη σκηνή. Είναι απίστευτο το τι γίνεται στο στάδιο. Και είμαστε έτοιμοι για τον τελικό. Έχουμε 3 λεπτά. Απλά να βγούμε πάνω και να διασκεδάσουμε. Όλοι αυτοί οι μοίρες προετοιμασίας, άγχος, πίεση και όλα αυτά, νομίζω αυτά τα 3 λεπτά θα περνάνε όλα τόσο γρήγορα από το μυαλό σου και απλά πηγαίνεις πάνω και λες, ωραία, είμαι εδώ για να δώσω το καλύτερο φινάλι, νομίζω. Ελευθερία μου, ο Θέμης είμαι, καλημέρα. Καλημέρα, Θέμη μου. Να σου πω, έχουμε ακούσει, έγινε κάποια αλλαγή στο τραγούδι αυτές τις μέρες, στο χορευτικό ή όχι? Στο χορευτικό, ναι. Είχαμε κάνει αλλαγές για τον ημιτελικό. Απλά είναι κάποια πλάνα που δεν τέριαζαν με βάση τη σκηνοθεσία και με το στήσιμο που είχαμε. Είχαμε κάποια θέματα με τα πλάνα. Όπου τελευταία στιγμή ο Κωνσταντίνος είχε φτιάξει λίγο τη χορογραφία. Αλλά δεν έχει, θα φάνει καμιά διαφορά από τον ημιτελικό. Τελικό. Είναι η ίδια η χορογραφία ακριβώς. Τέλεια. Γράφανε αυτές τις μέρες τα blogs ότι είχες κάποιο μικρό ατύχημα στο χέρι σου. Είναι αλήθεια αυτό? Βασικά ναι. Είναι αλήθεια. Δεν ξέρω καν πώς μαθαίστηκε.
γιατί γενικά όταν είχε γίνει αυτό φύγαμε αμέσως στο πάρτι. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Μακάρι να είναι αυτό που πιστεύω ότι ήταν η κακή ενέργεια και το κακό μάτι και έφυγε εκεί. Είναι κάτι που σε πονάει ή που θα σε δυσκολέψει τη χορογραφία σου? Κοίταξε, πονάει. Αλλά την αδρεναλίνη πάνω στη σκηνή δεν το σκέφτομαι. Δηλαδή μετά το καταλαβαίνω. Απλά μου χαλάει την ψυχολογία όλη μέρα. Όταν βγαίνω πάνω, εντάξει, δεν το σκέφτομαι καθόλου. Περαστικά σου, κοριτσάκι μου, περαστικά σου. Πραγματικά. Πάρα πολύ. Θα περάσει. Μια χαρά θα είμαστε. Μια χαρά. Θα είσαι να φτάσει. Θα είσαι σίγουρα μια χαρά. Εμείς σου στέλνουμε από την Ελλάδα και από το ΜΕΣ την καλή χαρά, όλη μας τη θετική ενέργεια, όλες μας τις ευχές, όλη μας την αγάπη. Να πας πάρα πολύ καλά, να ευχαριστηθείς κυρίως σε αυτά τα 3 λεπτά, να τα νιώσεις, πώς να σου πω, σαν μία από τις ωραιότερες μουσικές περιπέτειες της ζωής σου. Μοναδική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως είναι πραγματικά πολύ μεγάλη εμπειρία. Και είμαι τυχερός αυτός που θα έχει την ευκαιρία να το δείτε. Και εύχομαι σε κάποια φάση τη ζωή μου που ξαναζεί αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτη εμπειρία. Και νομίζω το καταλαβαίνει, γιατί το έχει ζήσει ναι, και εσύ ναι, ναι, ναι. με την Eurovision. Το ξέρω. Καλή επιτυχία να σκίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με όλη μα την αγάπη, Ελευθερία, να σκίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά σε όλου. Και καλή διασκέδαση το βράδυ. Θα σε απολαύσουμε. Θα σε απολαύσουμε με τη Νίκη. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά, αγαπητέ.